Και πάμε στον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, γραμματέα του κοινωνικής αλλαγής. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλάκη. Καλή σας μέρα κύριε Βεζεντέ. Πώς πάτε, τι βλέπετε? Μπαίνουμε στην τελική ευθεία καταρχάς, έχουμε ήδη. Καλά, αυτό το είδαμε, ναι. Πέντε μέρες ακριβώς. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή όπως όλοι μας φαντάζομαι, ναι. Γυρνάμε γύρω-γύρω σε όλες τις πόλεις της χώρας μας, σε όλες τις διαδικασίες. Το κλίμα που εισπράττουμε είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει και μάλλον. Ναι, είστε ευχαριστημένοι. Ναι. Ακριβώς τους τελευταίους τρεις μήνες υπάρχει μια μαζική συμμετοχή, μια ανταπόκριση του κόσμου. Βλέπουμε κόσμο να επιστρέφει που είχε φύγει από την παράταξή μας και αυτό ακριβώς για μας στείλει ένα πολύ θετικό μήνυμα και εν ώψη των εκλογών. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα αποτυπωθεί και στην Κάλπη. Θα το δούμε και στην Κάλπη. Ελπίζετε να πάτε στο διψήφιο? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν μπαίνω σε διαδικασία των αριθμών, αλλά σίγουρα ελπίζουμε σε μια πολύ καλή πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Σίγουρα καλύτερο από τις εκλογές του 2015 που αποτυπώθηκε τελευταία φορά η παράταξή μας. Η σύγκριση θα είναι με το 2015 ή με το 8% που είχατε πάρει σε ευρωεκλογές του 2014? Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει ό,τι σύγκριση θέλει. Όχι, εσείς ρωτάτε, εσείς τι κάνετε. Εσείς ναι, τι ναι, κάνετε. Ναι, ναι. Η παράταξή μας κατέβηκε στις εκλογές του 2015 με πέρα από το 4,2% τον Ιανουάριο και 4,6% τον Ιανουάριο και 6,2% το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ ότι ο στόχος είναι να μπορέσουμε να είμαστε πάνω από αυτό το νούμερο ικανοποιητικά, όχι απλά πάνω από αυτό το νούμερο. Mm. Ώστε το σημαντικό είναι να υπάρξει και ένα σαφές μήνυμα, μια δυναμική, μια τάση ανατροπής των πολιτικών σχετισμών στη χώρα μας. Μάλιστα. Και ένας πρώτος προάγγελος και για την επόμενη εκλογική διαδικασία των εθνικών εκλογών, που φυσικά θα είναι και καθοριστική σημασία. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, έχετε καμία αίσθηση, υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να βγάλετε τρεις ευρωβουλευτές? Είναι πολύ πιθανόν το, αν είστε τρίτο κόμμα, που από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις μπορεί να είστε. Αν βάλει κάποιος κάτω τα νούμερα, πρακτικά χρειάζεται να είμαστε τρίτο κόμμα και να βγάλει τρεις ευρωβουλευτές. Είναι κάποια από τα μικρότερα κόμματα στο όριο του 3%. Ναι. Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ρεαλιστικός. Και είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα το διεκδικήσουμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως η έννοια των βουλευτών. Για μας το μείζον είναι να μπορέσει η Κυριακή το βράδυ να στείλει ένα μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί από τη μία με τη λογική της κοροϊδίας του ελληνικού λαού τα τελευταία 4 χρόνια και με μια πολιτική που δεν δίνει καμία προοπτική για την επόμενη μέρα, που υπονομεύει το μέλλον μας, και από την άλλη ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και το αφήγημά της φαίνεται ότι δεν μπορούν να σταθούν ρεαλιστικά και να καλύψουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Πάντως, κύριε Σοδελάκη, από την πείρα μου σας λέω. Από την πείρα μου σας λέω. Από την πείρα μου να σας πω απλώς ότι όλες οι εκλογές κρίνονται για την κυβέρνηση, όχι για την αντιπολίτευση. Ουδής ενδιαφέρεται, λέει, η αντιπολίτευση. Ειδικά οι ευρωεκλογές. Είναι σαφές αυτό. Οι ευρωεκλογές και οι βασικές εκλογές. Ένα παιχνίδι εξουσίας. Χαλαρή ψήφο. Είναι σαφές. Αλλά για μας πρέπει να υπάρχει και μια εικόνα αποτύπωση και πολιτικών συσχετισμών. Γιατί καλώς ή κακώς τα ψεύτικα διλήμματα του υποτιθέμενου δικοματισμού, που σήμερα δεν υφίσταται, καλώς ή κακώς ανατρέπονται, είμαστε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Ο κόσμος μας επαναξιολογεί όλους, μας επανατοποθετεί μετά από 10 χρόνια κρίση, που αποδεικνύεται και στην πράξη ποια ήταν η στάση του καθενός και πώς εκμεταλλεύτηκε η αξιοποίηση τη δύναμη του ελληνικού λαού για προς όφελος πιθανού. Και μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε ξανά στον κόσμο, να του δείξουμε στην πράξη ποιος νοιάζεται πραγματικά για τα προβλήματά του. Μάλιστα. Είμαστε εμείς με σχέδιο, με πρόταση και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το αγκαλιάσει και το αγκαλιάζει ήδη ο ελληνικός λαός και θα φανεί και στην κάλπη της Κυριακής. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ήταν ο κύριος Χριστοδουλάκης, γραμματέας του κινήματος αλλαγής.